Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια που στοχεύουν στις υποπαραλλαγές BA4 και BA5 της μετάλλαξης όμικρον του κορονοϊού, καθώς και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γιουχάν της Κίνας το 2019. Η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου είχαν προγραμματιστεί 12.185 ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των αναμνηστικών δόσεων με το επικαιροποιημένο εμβόλιο BA1, καθώς ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από τον EMA την 1η Σεπτεμβρίου. Έως τις 28 Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 41.839 εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο BA1, εκ των οποίων 4.338 αφορούσαν την πρώτη αναμνηστική δόση, 31.499 τη δεύτερη αναμνηστική δόση και 5.997 την τρίτη αναμνηστική δόση, ενώ με το ίδιο εμβόλιο είχαν προγραμματιστεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου 10.870 ραντεβού. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορίζονται μόνο για αναμνηστική δόση, ως εκ τούτου πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. Το εμβόλιο αυτό το αναμέναμε να είναι προσαρμοσμένο στη μετάλλαξη όμικρον, η οποία είναι αυτή που επικρατεί, ειδικά η όμικρον 5. Αυτήν έχουμε πλέον. Οπότε αυτό το επικαιροποιημένο την πιάνει πολύ καλύτερα από όσο την έπιανα τα προηγούμενα. Τα εμβόλια γενικά όμως, και αυτό και τα προηγούμενα, πιάνουν πολύ καλά γενικά στις βαριές νοσήσεις και στους θανάτους. Εκεί η πρόληψή τους είναι περίπου η ίδια. Άρα, ποιοι κινδυνεύουν? Κινδυνεύουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με προβλήματα υγείας. Άνω των 60, προβλήματα υγείας με ανοσοκαταστολή, με ζάχαρο. Όλοι αυτοί είναι άτομα τα οποία μπορεί η όμικρον, παρότι είναι γενικά πιο ήπια σε σχέση με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, σε αυτούς να κάνει δυσάρεστα συμβάματα. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν θα το συνιστούσα, για παράδειγμα, σε ένα νέο παιδί, έτσι, σε έναν 20χρονο, ας πούμε, ο οποίος είναι και υγιής. Ακόμα και ο πολύ μικρός κίνδυνος μυοκαρδίτιδας που μπορεί να κάνει, δεν υπάρχει λόγος, ούτως ή άλλως και η όμικρον είναι ελαφριά στους νέους και στους υγιείς. Υπάρχουν όμως, είπαμε, τα άτομα αυτά προανέφερα, τα οποία πρέπει να εμβολιαστούν, ειδικά όταν έχουν κάνει την προηγούμενη δόση πριν από αρκετούς μήνες και δεν έχουν νοσήσει. Και από εκεί και μετά, βέβαια, είναι και το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο κάποιοι το συνηθίζουν κάθε χρόνο. Αυτό ούτως ή άλλως θα πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο και νομίζω ότι και το εμβόλιο του κοροναϊού θα γίνει, θα πάει κάπως έτσι, δηλαδή θα γίνεται ετησίως όταν βγούμε από την πανδημία με το καλό, που ελπίζω ότι θα βγούμε και θα έχουμε αυτές τις εποχικές και ιδίως το χειμώνα εξάρσεις του κοροναϊού όπως και της γρήπης. Άρα λοιπόν αυτά τα εμβόλια θα πρέπει να γίνονται πριν το χειμώνα για να πιάνουμε τις εξάρσεις που θα έχουμε ούτως ή άλλως στην περίοδο τη χειμερινή λόγω των κλειστών χώρων και λόγω του συγχρονισμού που θα υπάρχει. Τη συγκρίση θα πρέπει να γίνει φέτος. Σήμερα, αρχές Οκτωβρίου, πώς είναι η εικόνα και στα σχολικά συγκροτήματα? Εκεί τώρα παρεμπιπτόντως θα γίνουν οι έλεγχοι, θα ξεκινήσουμε τους αιτήσεις ελέγχους που κάνουμε γενικά, αλλά αυτή τη στιγμή τα σχολεία δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τον κοροναϊό. Υπάρχει μετάδοση μεν, αλλά είπαμε ότι είναι πολύ ήπια στα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε τα παιδιά μπορεί να μεταδώσουν βέβαια στην οικογένεια ή στους μεγάλους και στα άτομα τα ηλικιωμένα. Εκεί είναι που θα θέλει προσοχή. Αλλά η σχολική κοινότητα δεν επηρεάζεται από τον κοροναϊό πλέον, ειδικά με την ήπια εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή.